Με ρωτάς τι είναι εντούρο. Σ' αρέσει η κορυφή αυτή εκεί πάνω. Εντούρο είναι να πας εκεί δηλαδή. Δεν έχει δρόμο. Ακόμα καλύτερα. Φίλοι μου, γεια σας. Μία πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση για την οδική ασφάλεια. Γίνεται την Παρασκευή το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο και το Σάββατο το πρωί στο Ομήρο Πνευματικό Κέντρο. Μία μέρα πίσω. Μία μέρα πίσω. Όλα αυτά μία μέρα πίσω. Παρασκευή. Πέμπτη απόγευμα. Σήμερα το απόγευμα γίνεται στο Ομήρο, στο Πανεπιστήμιο, και Παρασκευή γίνεται στο Ομήρο Πνευματικό Κέντρο. Αυτό με τις μέρες για την οδική ασφάλεια. Σημάδι από το Θεό. Αυτό με τις μέρες, τις παγκόσμιες ημέρες για τη γυναίκα, για τα κακοποιημένα παιδιά, σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά και πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι υπάρχει και αυτό. Υπάρχει η οδική ασφάλεια. Έχω την αίσθηση ότι κάπου η κοινωνία έχει αποτύχει και χρειάζεται να έχει τέτοιες μέρες. Κλείνω την παρένθεση. Σε αυτή την εκδήλωση θα είναι καλεσμένος για να μιλήσει ο Θανάσης ο Χούντρας, γνωστός πιστεύω στον χώρο. Τελεία. Γνωστός από την εκπομπή Traction για τους περισσότερους, για αυτούς που ασχολούνται με τη μοτοσυκλέτα, με τους δύο τροχούς, γνωστός από το περιοδικό 0300 και από άλλα φαντάζομαι. Αυτό μου έχει μείνει εμένα, όπως μου έχουν μείνει και πολλά άλλα. Από ένα σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης που είχε κάνει μαζί με τον Δημήτρη τον Γιαμά που έχουμε μαζί μας πριν από... Το 2006. Πριν από 13 χρόνια. Ο Θανάσης ο Χούντρας είχε έρθει τότε καλεσμένος του Δημήτρη του Γιαμά. Είχαμε κάνει ένα διήμερο σεμινάριο που ουσιαστικά αυτό που πήρα εγώ είναι ότι τότε άρχισα να μαθαίνω ότι πώς οδηγείται η μοτοσυκλέτα. Όλοι τότε οδηγούσαμε από κάποια πράγματα που μας είχε πει ένας φίλος που είχε ένα φίλο που του είχε πει ο φίλος του. Τι κάνεις και πώς, τι ήταν τότε, πώς προέκυψε το σημερινό. Με τον Θανάση από τότε έχουμε κρατήσει επαφή. Ο Θανάσης ασχολείται συστηματικά από πριν και μέχρι σήμερα δεν το έχει αφήσει καθόλου. Είχε αφιερωθεί σε αυτό το πράγμα. Θεωρείται από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Μπορείτε να δείτε το βιογραφικό του, υπάρχει στο ίντερνετ. Δεν θέλω να λέω πολλά. Για μένα είναι ότι είναι τιμή μου που είναι εδώ και που είναι φίλος μου. Θυμάμαι τότε, και το λένε ακόμα όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό το σεμινάριο, πόσο διαφορά είχαν οι οδηγοί το πρωί από το βράδυ, ναι, της ίδιας μέρας. Δηλαδή το πρωί με το βράδυ μέσα σε μία μέρα ήταν εντελώς διαφορετικός ο τρόπος που οδηγούσαν και πολύ πιο ασφαλής. Έχετε βαριά στις τσέπες, έχετε κουμπώσει κράνος, φοράτε ολιγάτια, πάτε μπροστά. Και σήμερα συναντάω ακόμα παιδιά από εκείνη την ημερίδα, οι οποίοι μου λένε ότι με έχει βοηθήσει και δεν έχω πραγματικά, δεν τα έχω αντιμετωπίσει τα πάντα σωστά κτλ. Είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα ο Θανάσης ήρθε, το είχα ζητήσει εγώ τη βοήθεια του Δήμου αρκετό καιρό πριν. Τώρα πριν κάνα μήνα δύο με πήραν εδώ οι κοπέλες από το Δήμο και μου είπαν ότι να το προχωρήσουμε. Και καταφέραμε τώρα να έρθει ο Θανάσης για αυτό που είπες για το Ομήρο και για το τέτοιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και μακάρι όλος ο κόσμος να μπορεί να το παρακολουθήσει. Κουφό. Δεξιά, αριστερά. Έχουμε τώρα μια μοτοσυκλέτα. Εδώ είναι οι ρόδες. Και ανοίγω το γκάζι. Τι κάνετε προς το μέρος. Πιο πολύ γκάζι. Πιο πολύ. Εμείς τι θέλουμε, το σκέτο να έχει όσο γίνεται μεγαλύτερη κλίση ή όσο γίνεται μικρότερη κλίση. Από το σεμινάριο εκείνο ήταν ασφαλή οδήγηση μέσα στην πόλη, αν θυμάμαι. Ένα κομμάτι. Ήταν θεωρητική και πρακτική. Μπράβο. Και είχε και ένα αυτόνομο σεμινάριο σε αίθουσα για... Μου έχει μείνει και το θυμάμαι σαν εκείνη την ώρα αυτό που μας είχες πει κωδικοποιημένα. Ότι για την οδήγηση μέσα στην πόλη, να θυμάστε τον κωδικό 200,5... 5 φύσιν 1. Ναι, ναι. Δεν ξέρεις σε πόσους το έχω πει και το...
Πόσο σημαντικό είναι τελικά να γίνονται. Μετά από τόσα χρόνια το θυμάσαι. Είναι... Άρα δουλεύει το κωδικό το νουμεράκι. Πάρα πολύ. Όπως το ότι όταν κάθεσαι με το να μεταφέρεις λίγο το σώμα σου κερδίζεις πλάγιασμα της μοτοσυκλέτας. Όπως ναι. Το λίγο γκάζι μεταφέρει βάρος πίσω, το να έχεις τεντωμένη την αλυσίδα. Δηλαδή είναι πράγματα, βέβαια τα μάθα σε μεγάλη ηλικία. Αυτά από πού πρέπει να ξεκινάνε? Καλώς ήρθες καταρχήν στο νησί μας για άλλη μια φορά. Καλώς σας βρήκα, χαρά μεγάλη. Πάλι το πιστώνουμε στο Δημήτρη αυτό, γιατί επιμένει πόσο είναι μήνες τώρα, έτσι που το συζητάμε. Ξεχνιέμαι εγώ, μου υπενθυμίζει. Α, μαν, λέω. Λοιπόν, έχεις βεβαρμένο τώρα... πρόγραμμα το, ναι, το Traction. Δεν είναι μόνο το Traction, είναι όλα τα διάφορα τα σχετικά. Έχουμε αυτό το κέντρο οδικής ασφάλειας στο Πολυδέντρη που δουλεύει κάθε μέρα. Σχολεία, επισκέψεις, ομιλίες. Χαρά είναι. Αυτό είναι διάλειμμα τώρα, ευχάριστο διάλειμμα. Λοιπόν, από πού ξεκινάει κανείς? Για να οδηγήσεις με μοτοσυκλέτα να κάνεις οτιδήποτε στη ζωή σου, χρειάζεσαι ένα λειτουργικό πρόγραμμα στον εγκέφαλο. Αυτό έρχεται κάποιος λοιπόν, δεν προκειμένος με μοτοσυκλέτα, και σου λέει πού είναι τα χειριστήρια. Εδώ είναι το γκάζι, εδώ είναι το φρένο, εδώ είναι οι ταχύτητες. Πρέπει να τα συνδυάσεις όλα μαζί. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, αν το κάτσουμε και το αναλύσουμε, ανά στιγμή κίνησης έχει τις περισσότερες απαιτήσεις από τον εγκέφαλο από οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Η οδήγηση μοτοσυκλέτας. Η οδήγηση μοτοσυκλέτας. Πρέπει ανά στιγμή να παίρνεις αποφάσεις, οι οποίες το νούμερο αν το ακούσεις δεν θα χωράει στο μυαλό σου. Είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ανά στιγμή. Σε καμία άλλη δραστηριότητα δεν θέλει συνεχόμενα. Μπορεί το ελικόπτερο στιγμία να έχει λίγο περισσότερη επεξεργασία, αλλά μετά ξανααράζεις. Στη μοτοσυκλέτα είναι συνεχές αυτό. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα το βάλαμε με τη βοήθεια του φίλου ως προς τους χειρισμούς, και όταν ήρθε η ώρα να στρίψουμε σε μια στροφή, λες τώρα να κάτσω κλειστά στη στροφή ή ανοιχτά, να κλείσω τον γκάζι, να το ανοίξω, πότε, να φρενάρω, πού να κοιτάω, το σώμα πού να το βάλω, τι τα έχει. Όλες αυτές τις απαντήσεις εκείνη την ώρα δεν ήταν ο φίλος να τις ρωτήσεις. Και ο μηχανισμός που δουλεύει ο εγκέφαλος, το μετεχνιακό σύστημα λοιπόν που έχει το λειτουργικό μέσα για να κάνουμε οτιδήποτε, ρωτάει το ένστικτο που είναι ένα άλλο κέντρο, ψηλοαυτόνομο. Το οποίο δεν έχει ιδέα από μοτοσυκλέτα και του λέει τι να σου πω τώρα, κάνε αυτό. Παθώς μαθώς ψάχνοντας βρίσκουμε και τελικά διαμορφώνουμε το πρόγραμμα για την πιο περίπλοκη δραστηριότητα που έχουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Αυτό λοιπόν φέρνει μαζί από την πρώτη στιγμή, από τις πρώτες στιγμές, μία ανησυχία, ένα φόβο. Αυτός ο φόβος πυροδοτεί το μηχανισμό επιβίωσης και αρχίζει η καταστροφή. Ποια είναι αυτή? Στη δύσκολη στιγμή όπου θα χρειαστεί να ενεργήσουμε για να μην πέσουμε, να μην τρακάρουμε, να. Η απάντηση που θα δώσει το ανθρώπινο ένστικτο, σύμφωνα με τα δικά του δεδομένα, είναι η αντίθετη από αυτή που θέλει η μοτοσυκλέτα. Άσπρο, μαύρο, κρύο, ζέστη. Έρχεται λοιπόν κάποιος στο σχολείο, έχοντας διαμορφώσει το πρόγραμμα που όλοι μας, εμού συμπεριλαμβανομένου, για την οδήγηση μοτοσυκλέτας, γιατί τη φτιάξαμε με το ένστικτο, και μαθαίνει τι θα ήθελε η μοτοσυκλέτα. Εκεί λοιπόν ακούει διάφορα περίεργα, ότι οι μοτοσυκλέτες δεν πέφτουν ποτέ. Ότι το όριο δεν υπάρχει, όσο ακουμπάνε τα λάστιχα κάτω μπορεί να σηκωθεί. Εάν δεν σηκωθεί, την έχουμε εμποδίσει εμείς να σηκωθεί. Το όριο της μοτοσυκλέτας, μάλλον η επιθυμία της μοτοσυκλέτας να σηκωθεί, αντέχει μέχρι εκεί που φτάνουν τα λάστιχα και αναρτήσεις, στο να επιβληθεί επί των δικών μου αρνητικών παρεμβάσεων. Όταν λοιπόν απλά σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αυτό και αφήνουμε τη μοτοσυκλέτα κάνει τη δουλειά της, το αποτέλεσμα είναι ότι η μοτοσυκλέτα δεν πέφτει ποτέ. Συνεχίζει την πορεία της με σταθερότητα, ανοίξει και τον γκάζι και γίνεται και πιο ελεγχόμενο αυτό και γενικά αλλάζει η ζωή σου. Το ένα λοιπόν κομμάτι είναι τι κάνουμε στη μοτοσυκλέτα. Το άλλο κομμάτι είναι το που κοιτάμε. Και εκεί το ένστικτο δίνει τις αντίθετες οδηγίες. Όταν λοιπόν προκύπτει ότι έχω φοβηθεί από την ταχύτητα, όταν φοβάμαι, κοιτάω κοντά, γιατί το ένστικτο ξέρει ο κίνδυνος είναι επικίνδυνος όταν είναι κοντά. Έρχομαι να διαχειριστώ τα κοντινά. Άρα δεν έχω αίσθηση με την απόσταση που βρίσκονται τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι πάω ακόμα πιο γρήγορα και φοβάμαι ακόμα περισσότερο. Εάν την ώρα που φοβηθείς κοιτάξεις μακριά, ηρεμείς.
και φτιάχνεις και το πρώτο. Είναι μια λυσίδα λοιπόν από πράγματα, να μην κάνουμε τώρα όλο το σεμινάριο, τα οποία χωρίς να μπορεί να ξεφύγεις από αυτό, σε βάζουν σε μια κατάσταση όπου λες οι μοτοσυκλέτες είναι επικίνδυνες. Όχι. Οι μοτοσυκλέτες, αν σου πούν και δεχτείς και πιστείς και ισχύει ότι ό,τι και αν συμβεί, ακόμα και αν γλιστράει, θέλει να σηκωθεί όρθια, άστε να σηκωθεί. Ο ανθρώπινος ζούς δεν θα σε αφήσει. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Που στο διορθώνει η γνώση που αποκτάς. Ναι, σε αφήνει να κάνεις τίποτα. Ναι. Όταν τα ακούς βέβαια αυτά τρομάζεις. Γιατί λες την ώρα τη δύσκολη, εγώ θα αφήσω το τιμόνι χαλαρά το χέρι, τα χέρια στο τιμόνι και απάντηση είναι ναι. Μα πώς, αφού δεν πρέπει να, όχι. Δεν πρέπει να εμπλακείς. Αυτό λοιπόν καλύπτει το 50% των κακών συμβάντων. Ένα στα δύο κακά θανατηφόρα με τη μοτοσυκλέτα είναι ίδιον λάθος του οδηγού. Δηλαδή έκανα λάθος χειρισμό, κάποια από αυτά που είπαμε, και είχα μια έξοδο, ένα ατύχημα κλπ. Στο άλλο μισό υπάρχει εμπλοκή και άλλου οδηγού, συνήθως οδηγού αυτοκινήτου. Εκεί λοιπόν έρχεται το σεμινάριο πόλης, ας το πούμε, το πώς θα διαχειρίζεις ένα περιβάλλον, καταλήγοντας στο ότι μπορείς να φτιάξεις ένα μηχανισμό πάλι μες στο κεφάλι σου, με τον οποίο αν απλά τον λειτουργείς δεν θα έχεις ατύχημα ποτέ. Άρα έχουμε πει ποτέ μόνος μου, ποτέ με άλλο όχημα, έχουμε κάνει ένα μεγάλο δρόμο, έχει μείνει το πραγματικό ατύχημα, ότι είσαι σε μια γέφυρα, γίνεται σεισμός, πέφτει η γέφυρα, τι να κάνουμε, σε χτύπησε κεραυνός. Αυτά δεν σώζονται. Οποιοδήποτε άλλο συμβάν, γυρίσει πίσω το χρόνο και του πεις, ξέρεις κάτι, εκεί θα γίνει αυτό, πήγαινε, αλλάξει κάτι ο άνθρωπος και δεν συμβεί, σημαίνει ότι μπορείς να το προβλέψεις κιόλας. Είναι τα φωτάκια που έλεγες. Όλα είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Να θεωρήσεις το ενδεχόμενο. Εάν βάλεις το ενδεχόμενο στο μυαλό σου, δεν θα σου επιτρέψει ο ίδιος ο μηχανισμός επιβίωσης να εκτεθεί σε αυτόν τον κίνδυνο. Όποιος το έχει πάθει, περιγράφοντας αυτό που έπαθε, ξεκινάει από μια συζήτηση, μια φράση που λέει ναι, νόμιζα ή αν. Αλλιώς νόμιζες, αλλιώς ήρθαν τα πράγματα. Αν λοιπόν είχες βάλει το ενδεχόμενο ότι ενδεχομένως να υπάρχει αυτό, λες και αν όντως γίνει, και κρατιέσαι. Αυτό είναι το περίγραμμα. Αυτό όμως απαιτεί σε κάποιους ανθρώπους που έχουν μάθει να οδηγούν μηχανάκι ή αυτοκίνητο μέσω γνωστού, μέσω φίλου, μέσω ό,τι θυμάται. Να έχει το DNA, να έχει την παιδεία, να τα δεχτεί όλα αυτά. Ανοίγεις ένα μεγάλο θέμα. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι με σένα τώρα θα ανοίξουμε. Ωραία, θα σου το πω πολύ απλά και ευχάριστα και στενάχωρα. Σήμερα θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι. Ναι. Το απόγευμα να παρακολουθήσουν. Αυτοί θα έρθουν εθελοντικά. Αυτή είναι η τελευταία που τους αφορά. Σωστά. Υπάρχει μια γραμμή η οποία είναι και παχιά, μια γκρίζα ζώνη, χωρίζει δύο περιοχές. Είναι αυτοί που λένε κάπως πρέπει να προστατευτώ από αυτό που συμβαίνει, γιατί μπορεί να μου συμβεί και εμένα. Αυτοί ήδη έχουν ενεργοποιήσει το μηχανισμό επιβίωσης και αυτοσυντήρησης. Υπάρχει γκρίζα ζώνη, μάλλον πάμε στην απέναντι για να γίνει πιο κατανοητό και λέει: εγώ τώρα, αφού είμαι 30 χρόνια, δεν έχω ανάγκη. Δηλαδή, μέχρι σήμερα δεν είχες. Ναι, ναι, ναι. Και ο 50ης που έφυγε χτες είχε 30 χρόνια, αλλά μέχρι χτες έλεγε: εγώ δεν έχω ανάγκη. Θεωρούσε λοιπόν ότι δεν υπάρχει το ενδεχόμενο. Αυτόν δύσκολα τον φέρνεις και αυτός πρέπει να τα ακούσει. Η γκρίζα ζώνη είναι: ναι, τώρα εγώ είμαι πολύ καλός και τα ξέρω και οδηγάω, αλλά ποτέ δεν χάνεις αν ακούσεις και κάτι. Αυτό λοιπόν μπορείς να τον τραβήξεις, να το φέρεις από εδώ. Αυτοί που είναι, αυτοί που θέλουν εθελοντικά να βελτιωθούν, ήδη βρίσκονται πολύ μακριά από τα ποσοστά που συμβαίνουν καθημερινά. Και αν πάρεις μία-μία τις περιπτώσεις και βάλεις τον πρωταγωνιστή, θα δεις ότι αυτός θεωρούσε ότι αυτό που κάνει είναι εντάξει. Ήταν σίγουρος δηλαδή. Γιατί αν είχε το ενδεχόμενο, δεν τον άφηνε ο εγκέφαλός του. Εκεί είναι το θέμα λοιπόν, πώς θα έρθει κάποιος υποχρεωτικά. Και γι' αυτό είναι χρήσιμο όταν κάποιος πηγαίνει σε σχολείο, λέει: παιδιά, τις επόμενες δύο ώρες έχουμε αυτό. Όπω ναι. Και μετά ενθουσιάζονται τα παιδιά με αυτό που ακούν. Άρα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να τον τραβήξεις μέσα. Παρ' όλα αυτά και αυτοί, επειδή συζητάνε και υπάρχουν και σκέφτονται, είναι πολύ πιθανό να συναντηθούν με τους άλλους και να τους τραβήξουν ή να τους πούν δύο πράγματα. Όπως συμβαίνει με τα παιδιά, που τον επόμενο χρόνο όταν ξαναπάμε στο σχολείο, λένε οι καθηγητές: μα τι είναι αυτά που τους είπατε στα παιδιά, γιατί έρχονται οι γονείς και λένε: ρε παιδιά, έλεος, μας έχουν βάλει τα παιδιά τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι και μπράβο και ευχαριστούμε. Οπότε υπάρχει και η ανακλαστική, το ανακλαστικό αποτέλεσμα, δηλαδή με σπόντα, μέσω του τρίτου. Μέσω των παιδιών στους γονείς, μέσω κάποιου ενήλικα στο φίλο τους, στους συγγενείς τους, στους γνωστούς. Ωραία. Φτάνουμε λοιπόν στο ερώτημα. Εφόσον από ό,τι καταλαβαίνω αυτό, πρέπει να ξεκινήσει να μπουλιάζεται από μικρές ηλικίες. Θα μας πεις από πότε.
Γιατί αυτό το πράγμα μαζί με τα θρησκευτικά, τη γεωγραφία, την πατριδογνωσία, δεν ξέρω τι, δεν υπάρχει και μία ώρα ασφαλούς οδήγηση. Θα μου πεις, εγώ θα κλείσω τη σχολή μου. Γιατί να μην υπάρχει από το δημοτικό, δεν ξέρω από πότε πρέπει. Η πρόθεση υπάρχει. Τα πω χρόνια. Κάποια βήματα έχουν γίνει βλέποντας ότι το ίδιο, αυτό που υπάρχει τώρα δεν υπήρχε τότε. Είναι θελοντικό και στην κρίση του δασκάλου και των ενδιαφέρον του κλπ. Άρα αναπτύσσεται και υπάρχει. Το θέμα είναι ότι ακόμα και τα παιδιά του δημοτικού που σε 12 χρόνια, maximum 18 χρόνια, 6 θα βγουν στο δρόμο, θα συναντήσουν τρεις γενιές οδηγών οι οποίοι σκοτώνουν και σκοτώνονται. Άρα λοιπόν θα πρέπει μέσα σε αυτή την παιδεία που θα αποκτήσουν να δούνε και πώς θα προστατευτούν από αυτόν ο οποίος νομίζει ότι το ελέγχει γιατί κανείς δεν θέλει να σκοτωθεί. Όση ώρα συζητάμε τώρα είναι πόσο, 8 λεπτά. Έχουν σκοτωθεί 25 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Ένας κάθε 24 δευτερόλεπτα. Από τροχαίο μόνο. Κανένας τους δεν ήθελε το πρωί της ημέρας να πεθάνει. Ξεκίνησε την ημέρα του και η ζωή του σταμάτησε μέσα εκείνη την ημέρα. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, παντού, σε όλο τον κόσμο, στην Αυστραλία, στην Ουρουγουάη, όπου και να βάλεις τα τροχαία, έτσι ξεκινάνε. Κανένας δεν το θέλει. Και γι' αυτό είναι και μεγάλο πρόβλημα που το έχει βάλει και στην ατζέντα του και ο ΟΗΕ. Άρα λοιπόν, ό,τι και αν κάνουμε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον κίνδυνο των έξω, άρα να εξοπλιστούμε ανάλογα. Τώρα, έχουμε μια παιδική ακαδημία. Εκεί ξεκινάνε από 5 χρονών, λέμε, έχουμε και 3,5. Είναι εκεί που έχεις τη σχολή. Ναι. Είμαι προπονητής μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι ο πρώτος και μοναδικός μέχρι στιγμής. Επειδή ήμουν γυμναστής. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Εννοείται στην Ελλάδα, στο εξωτερικό είναι, το σπουδάζω και στα πανεπιστήμια. Έχουμε λοιπόν αναπτύξει ένα πρόγραμμα όπου τα παιδιά απαγορεύεται να φοβηθούν. Αν φοβηθούν, από εμείς αποτύχαμε. Εκεί γίνονται τα εξής πάρα πολύ ωραία, αν το δεις συνολικά. Έχετε ένα παιδί, καλημέρα, αυτό είναι το μηχανάκι. Πάμε να ντυθείς. Κάθε φορά που θα πάει στο μηχανάκι, πάει από την καρταρόμπα να ντυθεί. Την τρίτη, τέταρτη φορά που έχουμε γνωριστεί, ούτε γεια δεν λέει, φεύγει σφαίρα μέσα να πάει να προλάβει να ετοιμαστεί. Και αυτό το κάνει για 1, 2, 3, 5 χρόνια. Όταν έρθει η ώρα να οδηγήσει, ο μηχανισμός του κεφάλου του δεν του επιτρέπει να πάει κατευθείαν στο μηχανάκι. Θα πει: δεν έχω ρε παιδιά, δεν μπορώ να πάω. Άρα 1-0. Δεύτερον, του εξηγεί ότι με αυτά που μαθαίνει εσύ, επειδή μαθαίνουμε τι θέλει το μηχανάκι να μην πέσει, δεν πέφτουν ποτέ. Γιατί αφήνει την μοτοσυλλέτα να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ο φίλος σου που οδηγάει έχει μάθει μόνος του. Οπότε αν ανέβεις επάνω, εκείνος στη δύσκολη στιγμή θα ρίξει τη μοτοσυκλέτα και εσύ θα σε πάνω. Οπότε οι επιλογές είναι ή του λες κάτσε πίσω να οδηγήσω εγώ, όταν το παιδί δηλαδή τον 8, 9, 10 έχει πάει 14, 15 και το παπί είναι έξω από το σχολείο, έτσι. Ή κάτσε να οδηγήσω ή θα έχεις το δικό σου μηχανάκι και θα πάρεις τηλέφωνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβεις πίσω από άλλη μοτοσυκλέτα. Οπότε έχεις προστατεύσει ο γονέας, ο οποίος στην αρχή ανησυχεί, ο ένας από τους δύο λέει ότι πας να κάνεις το μηχανάκι, να το παιδί μηχανάκι. Ναι. Είναι σαν να λέμε τα παιδιά πνίγονται, οπότε τους απαγορεύσουμε το κολύμπι ή να τα μάθουμε να κολυμπάνε. Αυτό κάνουμε και το αποτέλεσμα είναι, γιατί είναι 6 χρόνια τώρα η σχολή, υπάρχουν παιδιά τα οποία μάθανε, δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να οδηγήσουν έξω, χαίρονται πάρα πολύ να οδηγάνε εκεί μέσα και λέει: εγώ θέλω ένα αυτοκινητάκι. Πάμε σκεπασμένο, ζεστό, αυτό να κάνει τη δουλειά μου και είναι 17 χρονών τώρα. Δεν τους ενδιαφέρει μοτοσυκλέτα. Υπάρχουν άλλα παιδιά που για να βγουν και να κυκλοφορήσουν το 50 τους, δίνονται σαν αστακοί γιατί έτσι τους αρέσει, αυτό μάθανε. Άρα λοιπόν, έχει, για να καταλήξουμε και κάπου σε ένα πολύ βαρύ συμπέρασμα, ο εγκέφαλος λειτουργεί με μοτίβα. Αυτό που θα κάνει την πρώτη μέρα, πάνω σε αυτό θα χτίσει όλη την υπόλοιπη ζωή. Εάν την πρώτη σου μέρα είχε φόβο, τις πρώτες μέρες η οδήγηση, έχει ξυπνήσει το μηχανισμό άμυνας και είσαι σφιγμένος. Το σφίξιμο στη μοτοσυκλέτα είναι μια λυσίδα που σταματάει κάποια στιγμή με πτώση. Αυτό δεν φεύγει κατά τη διάρκεια της παραμονής στη σχολή, ας πούμε. Θα σου πω. Προσπαθώ ακόμα τώρα, μετά από όλα αυτά τα 20 χρόνια που ασχολούμαι με την οδική ασφάλεια, βέβαια αυτό το κομμάτι με τα νευρολογικά είναι 4-5 χρόνια που είχα λαμπρούς ανθρώπους και είχαν την υπομονή να με ακούσουν και να μου πούνε πράγματα. Είναι τόσο βαθιά ριζωμένο το ανακλαστικό που πρώτα θα σφίξεις, αλλά πολύ γρήγορα θα αφήσεις. Τα παιδιά αυτά που έρχονται, με το που θα συμβεί οτιδήποτε, αμέσως αφήνουν, χαλαρώνουν. Δεν περνάνε από το στάδιο ότι πρέπει να κάνω κάτι. Όχι. Έγινε κάτι, αμέσως τα αφήνουν και φυσικά η μοτοσυκλέτα επανέρχεται ακαρία.
σε ταχύτητα όσο ανάμεσα από δύο χτυπήματα EBS. Το EBS τι κάνει, μπλοκάρει, ελευθερώνει. Ναι. Ένα εκατοστό του δευτερολέπτου μεσολαβεί. Σε αυτό το εκατοστό η μοτοσυκλέτα προλαβαίνει να επανέλθει από ένα μπλοκαρισμένο τροχό. Το ίδιο κάνει και όταν γλιστράει. Αρκεί να την αφήσει. Είναι τόσο βαριά τα χτυπήματα για την ανθρώπινη σκέψη, όπου πρέπει να απομακρυνθείς τελείως από την οδήγηση και να κάνεις τα δύο βασικά που θέλει με το σκλέτα. Λίγο να τη στείνεις στο τιμόνι για να στρίψει και να τη ανοίξεις τον γκάζι για να προχωράει. Όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα αφήνεις να κάνει μόνη της. Μου είχε κάνει εντύπωση τότε στο σεμινάριο που είχαμε μαζευτεί όλοι οι γνωρίζοντες φυσικά να οδηγάμε μηχανάκι. 30 χρόνια οδηγούσαμε, λέμε, ήρθε τώρα, έφερε ο Δημήτρης στο Θανάση, θα μας πει, εντάξει, θα μας πει. Και μας κάνει την ερώτηση που φαντάζομαι ότι είναι στα στάνταρ. Όταν οδηγάς με τη μηχανή σου και στρίψεις αριστερά, πού θα πάει η μηχανή? Και η απάντηση του 99% αριστερά. Προχωράω, στρίβω αριστερά, πού θα πάει η μηχανή? Αριστερά. Χαχά, έτσι ήταν το σεμινάριο. Φυσικά η απάντηση είναι δεξιά. Αυτό το λέω από την άποψη αυτό που είπες, ότι πρέπει να αφήσεις αυτό που ό,τι ξέρεις και να ξανα... Ναι, είναι να αφήσεις το ένστικτο που έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να σε υποστηρίξει, ναι, στην άκρη και να λες, για να δούμε τώρα πώς δουλεύει. Είναι το manual που λέμε, κάτσε να δω και το manual τι λέει. Ναι, ναι. Το manual είναι πολύ, γιατί τώρα έχουν σταματήσει να ακούνε, να ξέρεις, με αυτό με το αριστερά-δεξιά. Ναι. Είναι ότι κάθε φορά που η μοτοσυκλέτα θέλει να πάει δεξιά, ο εγκέφαλος έχει ανακαλύψει ότι πρέπει να στρίψει αριστερά το τιμόνι και όχι για ανάποδα τιμόνια, τίποτα από αυτά. Ναι. Έτσι. Λίγο αριστερά το τιμόνι για να αρχίσει να παίρνει κλίση και θέση δεξιά. Και για να το διαπιστώσουν όποιο θέλει, πάει με οποιαδήποτε ταχύτητα, γιατί και εκεί υπάρχει ένα μύθο ότι είναι από τα 30 και πάνω, τα 20, τα 60. Από ένα χιλιόμετρο την ώρα στρίβω αριστερά το τιμόνι, με το σκλέτα φεύγει δεξιά. Πριν λίγο είχαμε ένα φοβερό debate μέσα στην τάξη για το πού πάει η μοτοσυκλέτα άμα στρίψει το τιμόνι δεξιά. Δεν θα σας πω την απάντηση, απλά κρατήστε ότι ο εκπαιδευτής είπε πως αυτό το πράγμα είναι που το κάνατε όλοι για να φτάσετε μέχρι εδώ και να μην τρακάρατε και να μην σκοτωθήκατε και να φτάσατε ως εδώ, και όμως διαφωνείτε για το πιο βασικό, αν το τιμόνι σου το κάνεις δεξιά ή αριστερά για να πας δεξιά. Άρα σήμερα ξεκινάμε από τα πάρα πολύ βασικά. Όταν το διαπιστώσεις αυτό, θα πεις, θα είχα πολλά λεφτά αν έβαζα στοίχημα. Ενστικτοδός όμως ίσως το κάνει κάποιος. Όχι, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει, ναι. Απλά δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Ναι, αυτό κάνει. Ναι. Σωστά, ναι, αυτό είναι το. Τα 30 χιλιόμετρα φαίνεται πολύ εύκολα. Δηλαδή, αν πηγαίνεις 50 χιλιόμετρα και σπρώξεις μόνο, αμέσως αλλάζει πορεία. Ενώ στα χαμηλά δεν φαίνεται. Γι' αυτό υπάρχει. Μπορεί να ξεγελαστείς, γιατί η κλίση που παίρνεις είναι πολύ μικρή. Οπότε λες, εντάξει, γιατί στο τέλος, δηλαδή αρχίζει έτσι και βέβαια μετά τη στροφή. Μόλις αρχίσει η στροφή, μετά από δευτερόλεπτο. Έτσι, ο τροχός δείχνει μέσα. Λες, ορίστε, μέσα δείχνει. Δεξιά έκανα. Ναι, αλλά ναι. Για να πάει δεξιά, έχει κάνει αριστερά. Έχει πάρει την κλίση. Ναι, και για να βοηθήσουμε κιόλας για να τελειώσει η συζήτηση, έχουμε ένα αυτοκίνητο και στρίβουμε αριστερά το τιμόνι. Όλο το βάρος θα πάει δεξιά, σωστά. Ναι. Και αρχίζουμε και φέρουμε τους τροχούς πιο κοντά. Και μετά γίνονται δύο τροχοί. Στρίβω αριστερά και γέρνει δεξιά. Απλά η μοτοσυκλέτα στην προσπάθειά της να επανέλθει θέλει να φέρει τον τροχό μέσα για να φέρει την προβολή του κέντρου βάρους ανάμεσα στη βάση στήριξης. Γι' αυτό κάνει αυτή την κίνηση. Ναι, γι' αυτό έτσι εκτρέπεται και έτσι επανέρχεται. Όπως δεν ξέρω αν το έχουν κάποιοι και το. Δεν ισχύει αυτό ότι στη στροφή για να στρίψει πιο εύκολα πατάς δυνατά το τέτοιο. Ισχύει αυτό? Αυτό είναι. Έχουμε μια καινούρια θεώρηση. Δεν την πούμε τώρα στο σεμινάριο. Είναι εκεί που κάνουμε και τα πρακτικά μαζί. Είναι η συζήτηση του καφενείου και βάζουμε πόντους. Είναι από τους μύθους του καφενείου. Α, ναι. Ό,τι και να κάνεις γύρω-γύρω, θα εκτρέψεις λίγες μοίρες. Για να στρίψεις μια στροφή, κάνεις κάτι στο τιμόνι. Αυτό είναι που κάνει τη δουλειά. Ναι. Οπότε το διαπιστώνουμε αυτό, βρίσκουμε και τον τόπο που γίνεται και λέμε: τώρα ξεκίνησε η στροφή μου, έκανα αυτό και άρχισα να στρίβω. Και βάζεις τα πράγματα μετά από αυτό και πριν από αυτό. Και χτίζεις τη στροφή. Ωραία. Η ενημέρωση που θα γίνει σήμερα στο Πανεπιστήμιο, αύριο στο Ομήριο, στα παιδιά, καταρχήν είναι άλλου είδους ανάλογα την ηλικία, φαντάζομαι. Είναι. Το σημερινό είναι πιο πλήρες, ναι, και αν το κάνουμε, αν τα αφήσουμε όλο να εξελιχθεί, πάλι δηλαδή θα περνάμε θέματα, είναι πάνω από 3 ώρες. 3 ώρες όμως χωρίς ανάσα. 3 ώρες δικές σου μόνο. Χωρίς να καταλαβαίνεις ότι περνάσαν 3 ώρες. Καλά, ναι, εννοείται, ναι, αυτό. Άρα λοιπόν θέλουμε να το μαζέψουμε και για λόγους έτσι. Τέλος πάντων, δεν είναι ωραίο να είναι τόσες πολλές ώρες. Και στις δύο περιπτώσεις ο τίτλος είναι περιφραστικά ο εξής. Για ποιο λόγο συμβαίνουν τα ατυχήματα, δηλαδή. Αυτοί που ξύπνησαν το πρωί το έπαθαν μέσα στην ημέρα. Ναι. Και με ποιον τρόπο να μην εμπλακείς ποτέ σε τροχαίο. Είναι δύο βαριές κουβέντες. Το ένα είναι η διάγνωση που η παγκόσμια κοινότητα φαίνεται ότι δυσκολεύεται να την αποδεχτεί, το γιατί συμβαίνουν τα τροχαία. Και γι' αυτό εμπλέκονται πάρα πολύ υποδομές,
η βελτίωση στα αυτοκίνητα που είναι όλα πολύτιμα και χρήσιμα. Ωστόσο, αυτός που θα κάνει τη δουλειά είναι ο άνθρωπος. Εάν εμπλέξεις περισσότερο και ασχοληθείς περισσότερο με τον άνθρωπο που έχουν απογοητευτεί ότι ο άνθρωποι οδηγάνε έτσι και είναι σαν τρελοί και πάνε οδηγάνε μεθυσμένοι κλπ. Όταν του εξηγείς πώς δουλεύει και ενεργοποιήσεις τον δικό του μηχανισμό επιβίωσης, τότε δεν θα μπορεί να κάνει το άλλο. Άρα λοιπόν το γιατί συμβαίνει το τροχαίο και με ποιο τρόπο να μην εμπλακείς ποτέ. Και οι δύο απαντήσεις δίνονται και στο ένα σεμινάριο και στο άλλο. Ας πούμε το αυριανό είναι λίγο πιο συμμαζεμένο και για λόγους χρόνους και για λόγους ενδιαφέροντος αυτής της ηλικίας. Στα παιδιά. Στα παιδιά. Τα παιδιά θα είναι με τους γονείς τους. Μακάρι. Σχολεία μόνο. Αν θέλουν οι γονείς μπορούν να. Ναι. Συγγνώμη, βέβαια. Ναι. Πάτε, το έχουμε. Λοιπόν, έχουμε καλή σχολεία. Εντάξει. Τώρα, εάν θέλει κάποιος γονέας ή οποιοδήποτε να έρθει να το παρακολουθήσει, εννοείται ότι θα είναι πολύ καλό. Απλά αρχικά το κάλεσμα είναι για σχολεία. Αυτό το ρώτησα. Ο γονιός τι ρόλο παίζει σε όλη αυτή την οδηγική εξέλιξη του παιδιού? Ο γονιός θα επαναλάβει, θα μεταδώσει το μοτίβο που ο ίδιος έχει χτίσει και έχει βελτιώσει με την τρομακτική δυνατότητα και δεξιότητα που έχει ο εγκέφαλος, το δικό του. Το οποίο έχει δημιουργηθεί από τον πατέρα του. Ο δικός μου πατέρας, όταν ήρθε αυτοκίνητο στο σπίτι, δεν είχε ζώνες. Γιατί δεν υπήρχαν ζώνες. Ναι. Πήγε και αγόρασε για να βάλει ζώνες. Ήταν αξεσουάρ έξτρα. Τώρα έχει ζώνες αερόσακους υποχρεωτικά κλπ. Είχε σχέση με οδήγηση και. Όχι, αλλά είχε σχέση με την ασφάλεια, γιατί ήταν η δουλειά τέτοια στο αεροδρόμιο που δούλευε κλπ. Ήταν όλα. Να έχει το καλύτερο, το πιο προστατευμένο περιβάλλον. Αλλά εγώ θέλω να σου πω ότι η δική μου λογική ήταν ότι κάναμε βόλτες μέσα στο αυτοκίνητο, χοροπηδάγαμε και κάναμε έτσι. Ότι, ναι. Αν εγώ λοιπόν αυτό έτσι μεγάλωσα, λες εγώ έτσι μεγάλωσα, το κάνω στο παιδί μου. Ναι. Και πρόσεχε τώρα να δεις πώς καμιά φορά την πατάει κανείς. Από ό,τι κατάλαβα, έχουμε χρόνο, θα σου πω μια πολύ ωραία ιστορία. Για να του το αλλάξει το μοτίβο, θα έχεις πρώτα μία ενόχληση. Είχα διαβάσει ένα φυλάδι που έλεγε κάποιος, έδινε συμβουλές, τι να κάνεις έτσι ώστε το παιδί σου να είναι πάντα δεμένο στο πίσω κάθισμα. Λέει λοιπόν, εάν το παιδί αντιδρά και θέλει να βγάλει τη ζώνη, τότε εσύ θα του κάνετε αυτό και αυτό και αυτό. Αυτός τώρα ξέρει τι ομολογούσε, ότι ο ίδιος στο παιδί του που του έδωσε αυτό το βίωμα, το άφησε μια φορά να είναι χωρίς ζώνη. Διότι όταν ο εγκέφαλος πει ότι γίνεται και χωρίς ζώνη, θα πει εγώ αυτό θέλω. Εάν ένα παιδί χωρίς πίεση, χωρίς τέτοιο, λες μπήκαμε στο αυτοκίνητο, κρακ, 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 χωρίς να του μιλάς. Έτσι γίνεται. Ναι. Έτσι γίνεται. Μετά με τη λογική του 21-90, 21 επαναλήψεις το μοτίβο γίνεται ολοκληρωμένο και 90, μετά από 90 επαναλήψεις γίνεται τρόπο ζωής. Εάν λοιπόν. Για αυτό να το σημειώσω, 21-90. Ναι. Οι ψυχολόγοι το ξέρουν. Αυτό είναι ένα άθροισμα γνώσεων έτσι από όλα τα λοιπά. Έτσι, αν αυτό το παιδί λοιπόν τώρα. Εγώ δεν είμαι ο πιο συνεπής, γιατί το μοτίβο μου είναι ασθενές όπως και του Δημήτρη στη συζήτηση που κάναμε πριν. Εάν μπει η κόρη μου σε ένα αυτοκίνητο και δεν έχει ζώνη, θα ανοίξει την πόρτα και θα φύγει. Η κόρη σου πόσο χρόνο είναι? 14. Δεν αισθάνεται, δηλαδή αισθάνεται τόσο άβολα και τόσο απογυμνωμένη, γιατί άκουε κρακ, 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 κρακ. Μπαίνει, κάνει έτσι. Τι, έχεις βάλει ζώνη? Και κοιτάει αν έχει βάλει. Είναι μηχανικό. Άρα λοιπόν, ένα παιδί το οποίο στη συνέχεια του μεγαλώσει στα πρώτα του βιώματα που μπορεί να θυμάται και να ανακαλέσει και το κάνει συνέχεια, τελείωσε. Δεν μπορείς να του τη βγάλεις μετά. Και με αφού τώρα απευθυνόμαστε σε μεγαλύτερο κοινό, να σου πούμε και αυτό. Πώς θα βάλει κράνος? Βάλε ένα στοίχημα, με κάποιο τρόπο βρες να βάλει για μία εβδομάδα κάθε μέρα. Να οδηγάει κάθε μέρα όλες τις διαδρομές με κράνος. Την 8η μέρα δεν μπορεί να το βγάλει. Διότι έχει αλλάξει το μοτίβο του. Και φαντάζομαι βλέποντας και εσένα που είσαι ο μπαμπάς, να φοράς κράνος. Γιατί εμείς εδώ στοιχείο έχουμε και αυτό. Να φοράω κράνος, με βλέπει πάντα, γιατί εγώ έχω την ίδια. Αυτή δεν μπορώ να χωρίς. Ναι. Πρόσεχε. Καμιά φορά όμως δεν έχω βάλει τη ζώνη ξεκινώντας. Μπαμπά ζώνη. Ναι. Δεν θεωρεί, δηλαδή είναι αδιανόητο το να κυκλοφοράμε χωρίς. Έχει νόημα, θα πάω δίπλα και θα ξανακατεύω. Το κάνω φυσικά για να μην χαλάσει το μοτίβο. Εμείς τώρα που είμαστε πιο χαλαροί και πιο τότε, που δεν είχαμε, σου φαίνεται φυσιολογικό και εντάξει. Για εκείνη δεν είναι. Σκέψου τώρα τη διαφορά. Το ίδιο ερέθισμα εμένα μου κάνει εντάξει, εκείνη τη κάνει αδιανόητο. Και στη νέα γενιά. Άρα λοιπόν, οι μεγαλύτεροι, αν θέλουν να προστατεύσουν τη νέα γενιά, από την πρώτη στιγμή, χωρίς καμία εξαίρεση, αν ανοίξει εξαίρεση, έχει κάνει τρύπα στον μπαλόνι. Δεν θα ξαναφουσκώσει. Ξέρει ότι γίνεται. Να ξέρει ότι δεν γίνεται. Και μετά που θα το κάνει δικό του, δεν θα έχει να ασχοληθεί ποτέ ξανά. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέμε τόση ώρα και το έχω καταλάβει πια, εντάξει. Το θέμα του ανθρώπου είναι το πρωταρχικό για το να γίνει ή να μην γίνει ένα ατύχημα.
Τι άλλο εμπλέκεται? Σε τι ποσοστό, ας πούμε? Έχουν αρχίσει τώρα να τραβιούνται από τον άνθρωπο. Ναι. Γιατί θέλοντας να τον προστατεύσουν από το πολύ δάχτυλο. Εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Όταν μιλάω για τον άνθρωπο, δεν μιλάω ότι κατηγορώ τον άνθρωπο. Ρίχνοντας ευθύνες. Ναι, ότι αυτό που τρέχεις, που κάνεις, που είσαι ανεύθυνος, τίποτα από αυτά δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Οι αναφορές μου στον άνθρωπο είναι να εξηγήσω γιατί έχει αυτή τη συμπεριφορά. Που ναι, για τον ίδιο είναι εντάξει. Είναι ένας πολιτισμένος άνθρωπος, μέσα στην ενταγμένο στην κοινωνία, δεν ενοχλεί κανέναν κλπ. Αλλά είναι παραβατική η συμπεριφορά του για τους άλλους. Για τον ίδιο είναι εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να τον κατηγορήσω για αυτό που είναι και κάνει, για την κατάληξη της προσωπικότητάς του, αλλά γιατί του προέκυψε αυτό. Να καταλάβει ότι δεν του αρέσει αυτό που είναι και τα εργαλεία για να το αλλάξει. Έτσι, υπάρχει λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Δεν κατηγορούμε τον άνθρωπο, εξηγούμε γιατί το κάνει. Τώρα πες το ερώτημα. Είναι ο βασικός παράγοντας όμως στο να γίνει ένα ατύχημα? Από τις καταγραφές της τροχέας, ιστορικά, από τότε που άρχισαν να γίνονται καταγραφές, το 98% των αιτιών έχουν να κάνουν τον άνθρωπο. Διάσπαση απόσπαση προσοχής, υπερβολική ταχύτητα, μέθη, αυτό κλπ. Το θέμα είναι, τα έκανε όλα αυτά. Γιατί τα έκανε? Δύσκολο το ερώτημα να απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά, πολύ εύκολο, ναι, μόλις ναι, ναι, πάρεις τη σειρά των πραγμάτων. Άρα είναι, εάν αλλάξεις τον άνθρωπο, αλλάζει όλο το σκηνικό. Τον άνθρωπο, από τη στιγμή που είναι ένας πολίτης που προχωράει στην πλατεία, στη στιγμή που γίνεται οδηγός, φαντάζομαι, δηλαδή όταν μπει μέσα αυτοκίνητο, ή γενικά στη ζωή γιατί του. Γιατί βγάζει? Όχι. Τη στιγμή που είναι οδηγός, ναι, να ναι, αντιληφθεί τι είναι αυτό που κάνει. Ακριβώς, ναι, ναι, ναι. Αλλά μόλις έβγαλε τον πεζό από την εικόνα. Γιατί? Όχι, όχι, τον πεζό εννοώ. Και ο πεζός μέσα. Οι χρήστες του δρόμου. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζονται και συνυπάρχουν σε ένα περιβάλλον κοινό. Αν ακολουθήσουμε όλοι τους κανόνες, το λένε κόκ αυτό, δεν θα είχαμε θέμα συζήτησης. Αλλά ο καθένας θεωρεί αυτόν ότι εντάξει, εγώ εδώ μεγάλωσα, εδώ θα παρκάρω, οπότε ο άλλος θα βγει παρά έξω, οπότε θα γίνει μια λυσίδα πραγμάτων, λέγαμε τις ιστορίες πριν. Αν όλοι σεβόμασταν τους κανόνες, θα είχαμε πολύ λιγότερα θέματα. Και πάλι θα είχαμε αυτά που περιγράφουμε. Αλλά όταν ο άνθρωπος καταλάβει πώς δουλεύει το κεφάλι του και ότι η ανθρώπινη φύση του είναι φτιαγμένη για να τον προστατεύσει στις ανθρώπινες δραστηριότητες και όχι σε όλα τα άλλα που εμπλέκεται, τα άλλα είναι επίκτητοι μηχανισμοί που μπαίνουν στον εγκέφαλο, τότε θα αρχίσει να είναι και πολύ, να αγαπήσει πάλι λίγο τον εαυτό του και να τον συμπαθήσει και να τον κάνει φίλο του και να διαμορφώσει στο βαθμό που μπορεί όλες του τις δραστηριότητες. Λοιπόν, είναι πραγματικά, μου ξαναθύμισε στο σεμινάριο του 6. Είναι πραγματικά μοναδικό να ακούσεις, να παρακολουθήσεις αυτό το σεμινάριο. Μακάρι να μπορούσαμε να σε είχαμε συνέχεια εδώ πέρα να μας... Μετακομίζω κιόλας εύκολα, άμα θέλετε, έτσι είναι με χαρά. Είναι... Αυτό δεν είναι δικό σου θέμα. Αυτό είναι η γυναίκα σου. Την κόρη τώρα πια γίνεται. Είναι εμείς όπου πάμε, ό,τι πει. Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες με το Θανάση. Θανάση, τώρα μπορούμε να σε βλέπει ο κόσμος ο Traction που έχει ξεκινήσει ο Star. Είναι η σχολή αυτή που βρίσκεται? Αυτή είναι στο 32ο χιλιόμετρο Αθηνών Λαμίας. Δηλαδή, μηδέν είναι η θάλασσα, 32 χιλιόμετρα Εθνικής. Λίγο έξω από τα όρια του αστικού ιστού, ας το πούμε, μετά τα πρώτα διόδια. Εκεί είναι ένας χώρος που έχει κατασταθεί σχολή, ουσιαστικά είναι ένα κέντρο ειδικής ασφάλειας, γίνονται εκπαιδεύσεις με μοτοσυκλέτες, τις κάνουμε εμείς, με αυτοκίνητο τις κάνουν άλλοι, σε οποιοδήποτε περιβάλλον και πιο εξειδικευμένα μοτοσυκλέτας, έχει flat track, για έλεγχο της ολίσθησης, έχει εντούρο, δηλαδή είναι καθημερινά κάποια δραστηριότητα τέτοια και φυσικά εκεί είναι και η παιδική ακαδημία για τα παιδιά από 5, 8, 10, 15, για ανθρώπους που δεν έχουν δίπλωμα ουσιαστικά και μικρά παιδιά. Σε ρωτάω, έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη. Πόσο εύκολο ήταν για σένα να ολοκληρώσεις, να κάνεις αυτό το όραμα που είχες στο συγκεκριμένο χώρο, στα εμπόδια που βρήκες ή στις δυσκολίες που βρήκες? Ένα μεγάλο εμπόδιο ήταν το μπαμ της κρίσης, γιατί εκεί κόπηκαν βία τα πάντα και δεν υπήρχε συνέχεια. Αλλά και πάλι υπήρξαν άνθρωποι εκείνη την εποχή, να είναι καλά, που έβαλαν λίγο πλάτη για να υπάρξει συνέχεια σε αυτό. Κατά τα άλλα, η εξέλιξη ακόμα τώρα δεν έχει σταματήσει. Αυτά που θα πω σήμερα, πριν από 1,5-2 χρόνια. Δεν τα έχεις κάνει. Έλεγα, λείπανε μερικά ναι, πράγματα. Σκοπό, ναι. Τα οποία έρχονται και αθρίζονται πάνω σε μια γενική ιδέα και κατεύθυνση. Απλά γίνονται πιο γοητευτικά για τον ακροατή. Δηλαδή, αυτό το 2190, χωρίς υπερβολή, είναι 2 μηνών. Α, για εμένα. Ναι. Σαν γνώση. Πολύ ωραίο, αλλά είναι ωραίο.
Ωραίο, έτσι, τέτοια πράγματα, ό,τι αντιλαμβάνουμε ότι είναι ωραίο να προσθεθεί, προστίθεται. Ναι, γιατί είναι ωραίο, είδες, εμένα μου έχει μείνει 13 χρόνια τώρα. Ναι, για όλα αυτά που συζητάγαμε τότε, ναι. Αυτά ήταν βέβαια ο κορμός, έτσι ήταν, ναι. το DNA της υπόθεσης, ναι. Το οποίο εξακολουθεί ακριβώς με τις ίδιες ασκήσεις, τα ίδια δεδομένα, απλά γίνεται πιο θελκτικό στον ακριατή, που πλέον και αυτό να το πούμε. Απευθύνεται σε κάποιον που έχει μια εβδομάδα δίπλωμα, δεν έχει καθόλου δίπλωμα, ή σε κάποιον που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο εδώ και 30-40 χρόνια. Δεν υπάρχει. Όλοι μας έχουμε την ίδια έναρξη με το ένστικτο, τις ίδιες ανησυχίες περάσαμε και τις έχουμε δουλέψει μια εβδομάδα ή 30 χρόνια. Αλλά πρέπει να αλλάξει όλο το οικοδόμημα. Να χτίσει ένα δέντρο δίπλα από την αρχή. Και μετά είναι όλα πάρα πολύ ωραία. Και ποτέ δεν είναι αργά. Από ό,τι κατάλαβα στην Ελλάδα. Αυτό που χρειάζεται σαν οδηγός όταν είσαι είναι από εκείνο το 200,5 φύ συν 1 να έχεις βαθιά χαραγμένο το συν 1 φύ. Να οδηγάς με φαντασία γιατί οδηγάς στην Ελλάδα και μπορεί να σου συμβεί το οτιδήποτε. Η φαντασία τι είναι, βάζεις το ενδεχόμενο. Το ενδεχόμενο, ναι. Έβαλες το ενδεχόμενο, τελείωσε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν δεν είσαι καλός στο να εντοπίσεις τις πηγές από όπου θα σου μπει ναι. το πρόβλημα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μπράβο, είδες. Τότε θα πεις, ναι, τώρα εγώ περνάω με πράσινο. Δεν βλέπω το κόκκινο. Και αν κάποιος γίνει με κόκκινο, πέθανα. Α, θα κόψω. Ναι. Τη φορά που θα δεις ένα αυτοκίνητο να περνάει μπροστά σου, ενώ έχεις κόψει το πράσινό σου, θα πεις, μόλις σώθηκα. Εδώ βέβαια δεν έχεις οδηγήσει καθόλου εδώ, κανονικά. Ξέρω από Ελλάδα, ναι. Χίο δεν είναι, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι πολύ εδώ ιδιαίτερο το πορτοκαλί που για τους υπόλοιπους πολιτισμένους λαούς σημαίνει κόβω ταχύτητα και σταματώ. Σε εμάς είναι έχεις, κατεβάζω και... Σου έχει ανέβει στην πλάτη κάποιος, έτσι είναι. κατεβάζω και, και φεύγω. Όχι, είναι σε όλη την Ελλάδα αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Θα πω για το traction ότι ίσως... Μπορεί... Να το πω. Υπάρχει μια περίπτωση, ο Θανάσης προσπαθεί, νομίζω και... Και νομίζω και ο Δήμος το βλέπει πολύ θετικά, να γίνει μια εκπομπή traction στοιχείο. Και θα χαρούμε πάρα πολύ. Το οποίο βέβαια πες μας ότι είναι κάτι δύσκολο το να γίνει, έτσι. Σαφώς και είναι δύσκολο. Είναι ένα, πόσος κόσμος είναι στο traction? Είναι 14 άτομα. Πάμε μία φορά το χρόνο κάπου. Αλλά είναι όλο με σκοπό να δείξουμε έναν τόπο. Τον τόπο. Έτσι. Τώρα είστε κλεισμένος δηλαδή, ας πούμε το όχι, 20... Όχι, είμαστε εντάξει, πρέπει να βρούμε ποια εποχή θα γίνει. Ναι. Και γιατί είναι ένα το τελευταίο γύρισμα το οποίο πάντα είναι έτσι κάπως καλοκαιρινό ύφος. Φανταστικό, ναι. Και ένα ταξίδι. Αυτό το ταξίδι με πολύ μεγάλη χαρά θα γίνει φέτος στη... Αυτό βέβαια φαντάζομαι, επειδή δεν θα το πει ο Θανάσης, φαντάζομαι ότι αυτό δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Ποιο, εγώ. Δηλαδή πρέπει και από εδώ. Τι λες τώρα. Αυτό είναι ένα μεγάλο. Έτσι, μια... Αυτό λέω. Από εδώ δείχνω περιφέρεια. Όχι. Δήμο. Με το Δήμο έχω μιλήσει. Έχω μιλήσει με το Δήμο. Τι λέει ο κύριος Χαρματζής. Θετικά. 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 Τέλος πάντων, μην ανοίξουμε άλλα. Αυτό δεν είναι κάτι ρομολογημένο. Απλά υπάρχει η πρόθεση, ναι. Και από τις δύο πλευρές. Τώρα, άμα υπάρχει πρόθεση και από τις δύο, είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα. Αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ για άλλη ευχαριστώ. Μια φορά. Χαίρομαι ιδιαίτερα για όλα και στην εκπομπή παρακολουθώ και γενικά εμένα τουλάχιστον μου άλλαξε τον τρόπο που οδηγούσα. Καλώς είναι έτσι, να τον ακούτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Δημήτρη. Τον Δημήτρη τον έχουμε εδώ πέρα συνέχεια. Εντοπίζει, καυτηριάζει, κάποια τα κρατάει όταν πάρει σύνταξη θες. Ναι, κάποια στιγμή θα πάρω σύνταξη. Μα τότε άμα τα πεις θα την κόψουνε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς. Ελπίζω να σας κάναμε λίγο σοφότερους. Αν και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο σεμινάριο, είναι πραγματικά μοναδικό στον τρόπο που θα σας κάνει να δείτε αυτό που κάνετε όταν μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητο, ανοίγετε το κινητό σας και αρχίζετε να σερφάρετε στο Facebook. Την ίδια ώρα μιλάτε στο τηλέφωνο, έχετε μπροστά σε έναν καφέ και μία τυρόπιτα και διαβάζετε την πρωινή εφημερίδα. Κάτι απ' όλα είναι λάθος. Δεν ξέρω, γίνεται και στην Αθήνα αυτά. Όχι, στην Αθήνα είμαστε κυρίοι, είναι όλοι. Λοιπόν. Είναι το πανεπιστήμιο εκεί. Το πανεπιστήμιο. Εμείς είμαστε μεταπτυχιακό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περνάς, να χαίρεσαι και την κόρη σου που τη βάζει στο σωστό δρόμο. Και με το καλό να σε ξαναδούμε με όλη την ομάδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως παλιά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσετε.